Αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που είχε με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων. Πολύ παραγωγικές συναντήσεις. Νομίζω ότι όλοι οι προσωρινοί υπερθεματιστές έχουν συνείδηση της ευθύνης την οποία φαίνεται ότι αναλαμβάνουν. Διότι υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το Σύνταγμα για την αντικειμενικότητα και με ίσους όρους προβολή όλων των απόψεων. Υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον νόμο και οι οποίες για πρώτη φορά προβλέπουν και τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια οι πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την παραγωγή προγραμμάτων και την ποιότητά τους. Νομίζω ότι τέτοιες συναντήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, θα συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και ο Γενικός με τους συμβούλους των ιδιοκτητών, αλλά και δικές μου συναντήσεις προσωπικά, για να οργανώσουμε με συγκροτημένο τρόπο την μετάβαση στην καινούργια τηλεοπτική πραγματικότητα. Θα κάνετε αποδεκτό το αίτημα σχετικά με τη δόση, κύριε Παπά? Να προηγηθεί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα οι αποφάσεις της διοίκησης θα πρέπει να προχωρήσουν κατά το σχεδιασμό. Έτσι. Νομίζω ότι είναι σαφές και από τον νόμο και από την προκήρυξη το πώς αυτά πρέπει να δρομολογηθούν. Κρατήστε πάντως ότι όλα έγιναν σε κλίμα πολύ καλής συνεννόησης και σε σχέση μάλιστα και με την λεγόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου, η οποία νομίζω θα ενισχύσει κατακόρυφα τη διαφάνεια σε μια αγορά η οποία μάλλον δεν φημίζεται για τη διαφάνεια. Πέρα από τα νούμερα, Υπουργέ, συζητήσατε καθόλου για τις στρατηγικές ανέργων, τους χιλιάδες ανέργων που θα απολυθούν? Ακούστε να δείτε, θα σας πω μισό λεπτό. Ο κλάδος της τηλεόρασης έχει υποφέρει από ραγδαία μείωση της απασχόλησης. Είναι η πρώτη φορά που με το νόμο 4339, το δικό μας νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες, μπαίνει ένα φρένο στη μείωση της απασχόλησης. Εμείς δουλεύουμε είναι, 20 χρόνια, κύριε είναι, Υπουργή, για παράδειγμα. Είναι υποκριτικό, λοιπόν, ειδικά όσοι κατηγορούσαν εμένα προσωπικά και την κυβέρνηση, ότι παραβιάζουμε το διευθυντικό δικαίωμα, όταν απαιτήσαμε, ψηφίσαμε και περάσαμε να είναι τουλάχιστον 400 οι εργαζόμενοι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας, ακολουθούν βεβαίως και τα περιφερειακά, όπου και εκεί για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, οι προϋποθέσεις απασχόλησης θα είναι πάρα πολύ αυστηρές. Είναι, νομίζω, υποκριτικό τουλάχιστον ορισμένοι να επιτίθενται σε εμάς για αυτά τα ζητήματα. Θα υπάρξουν βεβαίως όλες οι μέριμνες οι οποίες αφορούν άλλα υπουργεία και λαμβάνονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά για πρώτη φορά νομίζω ότι ο νόμος ο δικός μας έχει μιλάτε εξαντλήσει κάθε περιθώριο. Για τους παλιούς εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι μένουν χωρίς δουλειά. Ευχαριστώ.